Παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να υπερασπιστεί την κύρωση των δασικών χαρτών προτίθεται να ασκήσει η Περιφέρεια Ηπείρου όπως και η Ένωση Περιφερειών απέναντι στην προσφυγή που έχουν ασκήσει επιστημονικές ομάδες και δασολόγοι κατά του νόμου για τον εξυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ο Αλέξανδρος Καχρημάνης χαρακτήρισε απρεπέστατη ενέργεια την προσφυγή, εξαπολύοντας μύδρους σε βάρος εκείνων που την άσκησαν. Θεωρώ απρεπέστατη αυτή την ενέργεια. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν στην Ελλάδα, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, εκτός αν κάτι άλλο εξυπηρετούν, εκτός της αλήθειας και των ανθρώπων, του μόχθου και το τι υπάρχει σήμερα στην πατρίδα μας. Δεν μπορεί ένα νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει κληροτεμάχια που δόθηκαν σε ακτήμονες, αναδασμούς που γίνονται πάλι σε εκτάσεις που δόθηκαν πρώτου 1975 για να μπορέσουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα. Στους αμπελώνες που έχουμε όλους στην περιοχή, από τα γραμμενοχώρια μέχρι όλα τα μέρη και σε πολλές εκτάσεις που διάφοροι κτηνοτρόφοι έχουν αγοράσει με αίμα, είτε μιλάω για την περιοχή τη δικιά μας, την περιοχή της Θεσσαλίας που μετακινούνται, είτε της Τολοκαρνανίας, αυτά να θεωρούνται ότι ανήκουν κατά τεκμήριο στο δημόσιο. Είναι απαράδεκτο. Εγώ έχω την τύχη να ήμουν δήμαρχος Μετσόβου και να πάω στα δικαστήρια και να πάρω αμετάκλητη απόφαση τότε με τα δασαρχεία μετά από 15-20 χρόνια ότι δεν έχουν καμία σχέση το ελληνικό δημόσιο με τέτοιες εκτάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που για μένα πιθανόν και να χρειαζόταν να απολογηθούν για τα αυτά που συνέβησαν στην Αττική ή προχτές στην Εύβοια, γιατί κάθονται και κρύβονται πίσω από ένα νόμο ο οποίος δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα για κάποιες επεμβάσεις, να θέλουν να γκρεμίσουν και κάτι που πάει να χτιστεί για να ξανανθίσει η Ήπειρος από τους ανθρώπους που άλλοι άφησαν από τη φιλοξέρα τα μπέλια, άλλοι από την αστιφιλία και άλλοι από τον εμφύλιο και είχαν πάει σε μεγάλες πόλεις και τώρα γυρίζουν. Σε σύντομο χρόνο στο μεταξύ θα υπογραφεί στην Άρτα το συμβόλαιο παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου Παπακώστα για την ανέγερση σύγχρονου διοικητηρίου. Ο κ. Καχρημάνης αναφέρθηκε στο προσωπικό ενδιαφέρον και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για να επιληθούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα. Μπήκαν οι τελευταίες υπογραφές πλέον. Για να ξέρετε, ετοιμάζω το φάκελο ώστε εντός των ημερών, αφού κάνουμε τα προκαταρκτικά τα δικά μας που χρειάζονται, θα υπογράψουμε το συμβόλαιο στην πόλη της Άρτας. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή στην Άρτα, γιατί εκεί που είμαστε σήμερα είναι από την εποχή του αημνήστου του Πέτρου του Γαρουφαλιά, δεν άλλαξαν ποτέ και τα θέματα είναι ότι όταν δεν έχεις ούτε εκεί ούτε στην Πρέβεζα κάποια δικά σου κτίρια όπως έχουμε στα Γιάννηνα και στην Ιγουμενίτσα, είναι σαν να είσαι, δεν μπορεί να μπαίνουμε από τις καφετέρειες και το μισό προσωπικό να είναι εδώ και το μισό σε άλλα μέρη. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για την περιοχή της Άρτας και το θεωρούσα και το θεωρώ ότι είναι από τα πιο δυνατά πράγματα που θα λύσουμε στην Άρτα από το 1964 μέχρι σήμερα.